Απευθύνω έκκληση σε όλους τους αρμόδιους να βρεθεί ο αδερφός μου και να τιμωρηθούν αυτοί που έπαιξαν μαζί του. Αυτή η λακωνική αλλά περιεκτική δήλωση ανήκει στην αδερφή του Θύμιου Μπουγά, η οποία ζει και εργάζεται στον πύργο και είναι εκείνη μάλιστα που μετά το τροχαίο έφερε στην πρωτεύουσα της Ηλίας τον 39χρονο άνδρα προκειμένου να το εξασφαλίσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η ίδια, θέλοντας σε αυτή τη φράση να διατηρήσει την ανωνυμία της, σε επικοινωνία με την εφημερίδα Πατρίς, απευθύνει έκκληση για τον εντοπισμό του Θύμιου, προσθέτοντας πως το τελευταίο διάστημα δεν είχαν επικοινωνία και έμαθε από την τηλεόραση για την εξαφάνισή του. Πρέπει ο κόσμος να μιλάει, να σταματήσουν όλα αυτά που γίνονται, να είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα. Για τις εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης του Θύμιου, είναι ενήμεροι και στην γενέτειρά του στο Καλλιάνι Γορτινίας, με τα αδέρφια και τους συγγενείς του να έχουν κινητοποιηθεί πλέον και αυτοί για τον εντοπισμό του. Η μόνη που δεν γνωρίζει ακόμη κάτι είναι η υπέργυρη μητέρα του. Νομίζω πως θα βρεθεί. Αν είχε συμβεί κάτι κακό, τώρα πλέον θα είχε φανεί. Άρα το παιδί κάπου έχει. Επειδή είχε περιθωριοποιηθεί από μόνος του. Ήταν και θύμα εκφοβισμού. Και επειδή τον είχαν φοβήσει πάρα πολύ, πιστεύω ότι κάπου έχει αποσυρθεί. Παράλληλα, με έρευνες σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο της ευρύτερης περιοχής συνεχίζονται από την αστυνομία οι προσπάθειες εντοπισμού του Θύμιου Μπουγά, που σήμερα συμπληρώνει 2 εβδομάδες από την τελευταία παρουσία στο αστυνομικό τμήμα του πύργου, αφού από εκείνο το σημείο και μετά η τύχη του αγνοείται, με τις πληροφορίες περί ανέβρασής του μέχρι στιγμής να έχουν αποδειχθεί αναλυθείς ή ανυπόστατες. Μάλιστα, σηκώθηκε και ελικόπτερο για να βοηθήσει στις έρευνες, ενώ στον πύργο βρέθηκε ξανά κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας με νέο ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ωστόσο και αυτές οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του απέβησαν άκαρπες. Δυστυχώς συνεχίζεται η αγωνία για τον συμπολίτη μας, τον Θύμιο τον Μπουγά. Δεν έχουμε τι άλλο παρά να περιμένουμε από τις έρευνες τι θα βγει. Εγώ προσωπικά κρατώ μια αισιοδοξία ότι επειδή ο άνθρωπος αυτός είναι ένας κτηραγωγημένος άνθρωπος από τη ζωή και επειδή ο μηχανισμός σύντησής του δεν έχει βρεθεί, πολύ πιθανόν τον έχει μαζί του, ότι κάπου είναι φοβισμένος ίσως ή απαγοητευμένος ή θέλοντας να αποφύγει, όπως απέφευγε συστηματικά τη δημοσιότητα του και τη δημοσιοποίηση του προβλήματός του, και πιστεύω να είναι καλά. Το γεγονός ότι ο Θύμιος Μπουγάς συνήθισε και στο παρελθόν να αχάνεται και να απομονώνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα δυσκολεύει το έργο των αρχών που στρέφουν την προσοχή τους πλέον και σε καταβλισμούς Ρωμά με τους οποίους είχε σχέσεις ο 39χρονος και είχε βρει καταφύγιο στο παρελθόν. Μας κινητοποιεί ακόμα περισσότερο η πιθανότητα που μπορεί ο Ευθύμης μετά τα πάνδυνα τα οποία έχει υποφέρει όχι μόνο μία φορά αλλά πάρα πολλές φορές να έχει βάλει σκοπό να θέσει τέλος στη ζωή του.